όλη αυτή η κατάσταση που λες, της τραγωδίας και του πολέμου. Να δούμε αν ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Καριωτάκης, είναι στη θέση του, μας περιμένει. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και εσύ τρέχεις όλες αυτές τις μέρες και σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ εκεί στο σημείο για να δώσουμε και μια άλλη διάσταση, μια άλλη πτυχή. Σε ακούμε, καλημέρα, καλημέρα από την Αγία Παρασκευή. Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι λοιπόν στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο της Ραφίνας, εδώ που επικεντρώνεται όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τους εθελοντές, από τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν, που μπορούν να προσφέρουν για να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, που επικεντρώνεται εδώ σε αυτό το σημείο, στο κλειστό γυμναστήριο, για να μπορέσουν λοιπόν να συγκεντρώσουν όλο αυτό το υλικό και να διατεθεί στους πυροπαθείς. Πριν σας περιγράψω τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν τον κλειστό χώρο και την προσπάθεια που γίνεται να μπορέσει να ταξινομηθεί, να οργανωθεί όλη αυτή η δουλειά, να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, από ό,τι μας είπαν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται, σε οδηγούς βαν και οχημάτων που θα μπορούν να μεταφέρουν το υλικό στις πληγήσεις περιοχές, στην βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Επίσης, υπάρχει ανάγκη σε εργαλεία κήπου, σκούπες, φαράσια, κλαδευτήρια, κουβάδες και αξίνες. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω στα σπίτια και έχουν υποστεί μερική καταστροφή ενδεχομένως, να θέλουν να μπορέσουν να καθαρίσουν το σπίτι τους, να το φροντίσουν, να μπορέσουν να ασχοληθούν. Από φαρμακευτική βοήθεια επίσης δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, μόνο ενόπνευμα μας είπαν ότι υπάρχει ανάγκη, είναι αναγκαίο, και από τρόφιμα ήδη είναι υπεραρκετά. Υπάρχει ανάγκη σε πελτέδες, σε σάλτσες ντομάτα, σε κονσέρβες, ναι. Και όχι πλέον άλλα μπισκότα, φρυγανιές, είναι αρκετά. Λοιπόν, τώρα εδώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ένα μελίσι εθελοντών. Εργάζεται κατάπαυστα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα σας δείξω, θα σας περιγράψω ακριβώς το πώς οργανώνεται εδώ η δουλειά. Και βλέπουμε και πολλά μαντήλια. Είναι οι πρόσκοποι εκεί? Είναι και οι πρόσκοποι. Πριν πάω στους προσκόπους, να σας δείξω πολύ γρήγορα. Στο βάθος της μπασκέτας, στο βάθος του γυμναστήριου, στη μπασκέτα από κάτω, γίνεται η πρώτη διαλογή. Συγκεντρώνονται τα πρώτα υλικά που φέρνουν οι πολίτες από μια ομάδα εθελοντών. Αμέσως μετά, μπροστά από την μπασκέτα, αρχίζεται και γίνεται μια διαλογή. Τα ξεχωρίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια σε νούμερα και σε ποιότητες, για να μπορέσουν μετά στη συνέχεια να τα βάλουν σε κούτες, οι οποίες κούτες θα μεταφερθούν με τα βαν που λέγαμε πριν λίγο, που είναι αναγκαία, και τους οδηγούς που χρειάζονται το προσωπικό, για να μπορούν να μεταφερθούν στις πληγήσεις περιοχές. Λοιπόν, τώρα στις εξέδρες, στο βάθος υπάρχουν βρεφικά είδη. Δεξιά μπορεί να κάνει η κάμερα και ο Γιάννης ο Ζηλίκας, ο συνάδελφος, την κίνηση να μας δείξει ακριβώς δίπλα είναι τα λευκά είδη. Στο κέντρο της εξέδρας είναι ανδρική και γυναικεία ένδυση. Ακριβώς δίπλα είναι παπούτσια με βρεφικά, συγγνώμη, με παιδικά και εφηβικά παπούτσια, υπόδηση. Δεξιά είναι βρεφικά, στη γωνία δεξιά είναι βρεφικά είδη και νερά. Και από κάτω ακριβώς είναι είδη απολύμανσης, είδη υγιεινής, είδη καθαριότητας, όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για την φροντίδα του σπιτιού. Λοιπόν, τώρα τι άλλο, στο κέντρο της, όπως βλέπετε, πολλοί εθελοντές έχουν τις δάνες, ανοίγουν τις σκούτες. Τις δάνες με τις σκούτες για να μπορέσουν να ταξινομηθούν, για να συγκεντρωθούν τα προϊόντα και να μπουν μέσα στις σκούτες, όπως είπαμε, την λογική που, των νούμερων και των ποιοτήτων. Είπαμε, όπως σε γενικές γραμμές, λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε οδηγούς για να μεταφέρονται αυτά τα προϊόντα. Αν καταλαβαίνω καλά, Γιώργο Καριωτάκη, με συγχωρείς για τη διακοπή, ναι, σε κάθε κούτα μπαίνουν συγκεκριμένες ποσότητες από κάποια προϊόντα ή αγαθά. Σωστά. Ακριβώς. Στις κούτες αυτές, λοιπόν, μπαίνουν προϊόντα, μπαίνουν είδη, τα οποία είναι ομοειδή, δηλαδή ρούχα, τα οποία είναι σε συγκεκριμένα νούμερα. Φερρυπίν, κοντομάνικα, είναι παντελόνια. Τώρα, Γιώργο, μια και μιλάς για τα ρούχα, ξέρουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες σε ρούχα όσον αφορά σε ηλικίες ή αν αφορά άνδρες ή γυναίκες? Από όσο μας είπαν, σε ρούχα δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά. Ναι. Είναι σημαντικό, βέβαια, να συγκεντρώνονται καλής κατάστασης ρούχα για να μπορέσουν να διατίθεται αυτά στους πυροπαθείς.
έκκληση σε ρούχα δεν υπάρχει. Υπάρχει σε εργαλεία εκεί που συνοψίζω, σε ενόπνευμα και σε αποτρόφιμα σε πελτέδες, σάλτσες ντομάτας. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να συναντήσουμε έναν από τους φορείς, ένας από τους προσώπους των φορείων που εργάζονται εδώ λοιπόν στη συγκέντρωση των υλικών, είναι ο κύριος Δημήτρης Μανίκης. Καλή σας ημέρα. Είναι βοηθός έφορος λοιπόν του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Είναι ο συνδετικός κρίκος, οι πρόσκοποι στην όλη αυτή προσπάθεια που γίνεται. Κύριε Μανίκη, σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας, γιατί είναι στο πλαίσιο της κοινωνικής σας προσφοράς. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς οργανώνεστε και πώς οργανώνετε την εργασία. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι η σκέψη όλων των προσκόπων, όλων των Ελλήνων προσκόπων, είναι στους πυροπαθείς, στις δεκάδες των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτή την μεγάλη περιπέτεια που έζησε η περιοχή αυτή και η περιοχή της Κινέτας. Κάθε στιγμή που δραστηριοποιούμαστε σε αυτούς τους χώρους, δεν πάβουμε να σκεφτόμαστε πόσο δύσκολες στιγμές πέρασαν και εξακολουθούν να περνούν οι οικοί τους και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι κάτι που ενστερνιζόμαστε χρόνια. Η βοήθεια στον συνάνθρωπο είναι στις βασικές μας αρχές. Η συμπαράσταση σε κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί σε κάθε περίπτωση από εμάς είναι βασική μας προτεραιότητα. Είμαστε εδώ στη Ραφίνα, αλλά όχι μόνο. Είμαστε και στο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα. Είμαστε στην Κινέτα, στο πολιτιστικό κέντρο επίσης εκεί. Είμαστε στις κατασκηνώσεις των προσκόπων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, συλλέγοντας πράγματα και από τους φορείς, από τα προσκοπικά κλιμάκια όλης της χώρας. Παράλληλα υποστηρίζουμε τη μεγάλη δομή της αποθήκης της περιφέρειας Αττικής στο Φάληρο με αρκετούς εθελοντές. Έχουμε στην υποστήριξή μας μίνι μπας για να μπορούμε να μεταφέρουμε το ανθρώπινο δυναμικό στους χώρους αυτούς, ώστε να μπορούν να ενισχύουν γρήγορα, αποτελεσματικά τις δομές οι οποίες έχουν φτιαχτεί για την υποστήριξη των πυροπαθών. Και συνοδεία αυτών των μίνι μπας και φορτηγά βαν, τα οποία βοηθούν από προσφορά εταιρείας με οδηγούς προσκόπους να μετακινούνται αυτά τα προϊόντα όπου χρειάζεται, ακόμα και πόρτα-πόρτα, στο σπίτι κάθε πυροπαθή. Το Σώμα Ελλήνων Προσκοπών έχει μια εμπειρία στην οργάνωση και στην προσφορά βοήθειας σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι μόνο βέβαια, σε κάθε βοήθεια που απαιτείται, που χρειάζεται για τον συνάνθρωπο. Ποιες ανάγκες εσείς διαπιστώνετε και... Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν συμβεί αρκετά. Πάω στα πιο πρόσφατα, τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική ή τις περσινές φωτιές στο Καπανδρίτη και στον Κάλαμο. Δύο διαφορετικά περιστατικά, φωτιά, πλημμύρα. Ήμασταν και εκεί, όπως είμαστε και εδώ σήμερα, με ανάλογη δραστηριότητα. Κάθε φορά θα είμαστε, όπως σας είπα, κοντά, αλλά μακάρι όλα αυτά να είναι όσο γίνεται λιγότερα για αυτή τη χώρα. Η από τη μικρασιατική καταστροφή είναι η προσφορά των Ελλήνων προσκόπων και στη σύγχρονη εποχή. Θέλω να μας πει όμως ο εφορός για τα αγαθά που εκείνοι συλλέγουν και σε ποια δίνουν προτεραιότητα. Μάλιστα. Τα αγαθά τα οποία εσείς συλλέγετε ως σώμα και πού δίνετε προτεραιότητα, ποια είναι? Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συλλέγει αγαθά πρώτα απ' όλα από τα κλιμάκια, όπως σας είπα, από όλη την Ελλάδα, αλλά υποστηρίζει με τον τρόπο που σας ανέφερα πριν, με τα φορτηγά βαν και με τα μίνι μπας ως μεταφορά του ανθρώπινου δυναμικού και όλες τις παροχές που γίνονται αυτή τη στιγμή στις δομές που λειτουργούν εδώ, στη Ραφίνα, στην Κινέτα, στη Νέα Μάκρη, στο πολιτιστικό κέντρο και στις αποθήκες περιφέρειας Αττικής. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η εικόνα ενδεικτική του
της δουλειάς που γίνεται εκεί, της συλλογής των αγαθών και των προϊόντων για να στηρίξουμε τους πυρόπληκτους, τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναβάλουν μπρος το βιός τους, να το αναστήσουν και βεβαίως και στους άλλους οι οποίοι έχουν πάθει μικρότερες ζημιές αλλά θέλουν την βοήθειά μας για να τους στηρίξουμε. Γιώργο Καριωτάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και τους προσκόπους εκεί που